είναι η χρονιά φέτος που ο Ατρόμητος μπορεί να πετύχει την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκριση από την προετοιμασία, εσύ? Και έχοντας στο μυαλό μας ότι η ΑΕΚ Σοφοκόλμης είναι μια ομάδα που είναι σε φόρμα αυτή τη στιγμή, μπορεί ο Ατρόμητος να κάνει αυτό το βήμα που δεν έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια? Σίγουρα εμείς αυτό θέλουμε. Όπως είπες και εσύ, τα προηγούμενα χρόνια προσπαθήσαμε, δεν μπορούσαμε. Τώρα φέτος θέλουμε το βήμα παραπάνω και στην Ευρώπη και σίγουρα είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε. Έχει την εμπειρία η ομάδα? Είναι αυτό ένα από τα προσόντα σας που δεν είχατε στα προηγούμενα χρόνια? Σίγουρα. Όταν κάθε χρόνο προσπαθείς να μπεις στην Ευρώπη, κάνεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, σου δίνει εμπειρία. Αυτό η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Τώρα πάμε σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε, αλλά ξέρουμε και εμείς τι θέλουμε και σίγουρα θα το πάρουμε αυτό που θέλουμε. Τι είναι αυτό που δεν είχατε τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να έχετε φέτος ώστε να έρθει αυτή η πρόκριση? Εντάξει, όπως είπα, θα είμαστε πιο έμπειροι. Σίγουρα αυτό μας έλειπε λίγο στα προηγούμενα χρόνια. Θα πάμε να παίξουμε μια ομάδα που εμπειρία έχει για αυτά τα παιχνίδια. Αυτό πρέπει να είμαστε με μυαλό, να παίξουμε μυαλό, με εμπειρία και να πάμε εκεί να ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτό που θέλετε είναι το 0 στην άμυνα πρωταρχικά, έτσι όπως έχετε μιλήσει με τον προπονητή σας, ή το να σκοράρετε οπωσδήποτε ένα εκτός έδρας γκολ που μετράει και παραπάνω? Εντάξει, αυτό είναι, θα μας πει ο προπονητής, αυτό είναι πράγματα που θα τα δείτε αύριο. Αλλά εντάξει, εμείς πρέπει έτσι, αυτό το παιχνίδι να μην πάμε σαν τρελή, πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, να ξέρουμε ότι έχουμε και δεύτερο παιχνίδι, που για εκείνους θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από αυτό. Οπότε πρέπει να πάμε εκεί με μυαλό, όπως είπα. Σίγουρα θα είναι καλό να έχουμε το 0 στην άμυνα και να πετύχουμε γκολ, θα είναι το καλύτερο. Αλλά θα δούμε πώς θα μας θέλει ο προπονητή να παίξουμε και από εκεί και πέρα να πάρουμε ό,τι καλύτερο. Στέφανο.